Μια σημαντική εξέλιξη τριπλασιάζεται η κρατική επιδότηση για το λεγόμενο πρώτο ένσημο που αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Ο Γιάννης Φόσκολος θα μας πει πρακτικά τι σημαίνει αυτό, Γιάννη. Ακριβώς, Γιάννη, και έτσι η νέα επιδότηση θα είναι στα 3.600 ευρώ από 1.200 ευρώ το εξάμεινο για εργαζόμενους και εργοδότες για νέες προσλήψεις που θα γίνουν από τώρα και στο εξή. Αυτή η αλλαγή έρχεται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας σε μια χρονική στιγμή που και ο τουρισμός χρειάζεται εργατικά χέρια. 50 Χιλιάδε εργαζόμενοι λείπουν από τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα κατέγραφε χαμηλέ πτήσει. Είχε ξεκινήσει από την πρωτοχρονιά, αλλά δεν είχε μέχρι στιγμή. δηλαδή, Γιάννη, ε... μα λε ότι θα πάει ο πρώτο μισθό για του νέου στα 900 ευρώ. Ακριβώ. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει πρακτικά για τον κατώτατο μισθό. Για νέου 18-29 ετών που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά, ο κατώτατο μισθό για αυτού πηγαίνει στα 914 ευρώ. Και αυτό γιατί θα παίρνουν 614 από τον εργοδότη και 300 ευρώ το μήνα από το κράτο. Αντίστοιχα, μειώνεται και η επιβάση για τον εργοδότη στα 572 ευρώ γιατί αφαιρούν 400 ευρώ το μήνα που θα είναι η επιδότηση που θα παίρνει από το κράτος. Το πρόγραμμα ισχύει και για τη μερική απασχόληση. Έτσι ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει πενθήμερο τετράωρο θα έχει μισθό 455 ευρώ αντί για 305 που θα ήταν χωρίς το πρόγραμμα και η επιβάρυνση του εργοδότη πέφτει στα 287 ευρώ μόλι από 437 ευρώ που θα ήταν χωρί το πρόγραμμα.